Καλησπέρα. Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020 και φτάσαμε στο βράδυ, εσείς όπως λέω κάθε φορά, στο βραδινό vlog της μέρας. Η επιστολή που έχει στείλει η φίλη έχει τίτλο «Γιατί δεν μπορώ να απολαύσω την ευτυχία μου». Καλησπέρα κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Σας παρακολουθώ εδώ και καιρό και θεωρώ πολύ σημαντικό το λειτουργήμα που κάνετε. Ευχαριστώ αγαπητέ μου. Αγγίζετε τις ψυχές των ανθρώπων με το δικό σας μοναδικό, αυθόρμητο και επιστημονικό τρόπο, που πραγματικά πιστεύω πως βοηθάτε πολύ κόσμο. Να είστε υγιείς, χαρούμενοι, γλυκιά και πάντα δημιουργικοί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Για να μην σας κουράσω, θα προσπαθήσω να είμαι περιεκτική στο γράμμα μου. Θα εκτιμούσα πολύ αν μπορείτε να τοποθετηθείτε στο ερώτημά μου και να μου εξηγήσετε αν είναι πρόβλημα μου, αν είναι πρόβλημα που είμαι διαρκώς σε αναζήτηση του επόμενου στόχου ή ευλογία. Και γράφεις στον παρέθεση keep motivating, δηλαδή το γεγονός ότι συνεχώς θέλεις κινητοποίηση. Το παρελθόν. Μοναχοπέδι, μεγάλωσα σε κλειστό κοινωνικό κύκλο. Οι γονείς ήταν ενωμένοι και σταθεροί στην οικογένεια μας, αλλά και οι δύο με έντονες προσωπικότητες, υψηλούς στόχους. Για παράδειγμα, να καταφέρουν να σπουδάσουν ήδη, να πετύχουν στη δουλειά τους, να πάρουν μια καλύτερη θέση, να χτίσουν σπίτι, μετά ένα δεύτερο σπίτι δίπλα στη θάλασσα, να κάνουν επενδύσεις, να δώσουν αρχές και σωστή αγωγή στο παιδί τους, να το σπουδάσουν και να το αποκαταστήσουν. Ενώ τέριαζαν πολύ, παρόλα αυτά είχαν και πολλές αντιφατικότητες. Με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί καυγάδες και εντάσεις στο σπίτι και εσύ να είσαι ένα παιδί και να τα απορροφείς όλα αυτά. Εκεί που συμφωνούσαν και όριζαν μια κοινή πορεία, εκεί μάλωνα με το παραμικρό και όλο κάτι πήγαινε στραβά. Αυτό σε ατέρμονη επανάληψη και με εμένα, αυτό σε ατέρμονη επανάληψη και με εμένα απλό παρατηρητή. Ο πατέρας μου δυστυχώς αποβίωσε πριν από αρκετά χρόνια και η μητέρα μου σταμάτησε απότομα την εργασία της από επιλογή της, λόγω κατάθλιψης από το θάνατο του πατέρα μου. Δηλαδή μαζί δεν κάνανε και χώρια δεν μπορούσαν τελικά. Ακριβώς την ίδια χρονική περίοδο ξεκίνησε από εμάς και ένας δικαστικός γολγοθάς για μια υπόθεση. Ένα δικαστήριο για κάποια θέματα οικονομικά που είχατε κάποιο θέμα. Τελικά κερδίσαμε και το δικαστήριο, αλλά όλη η διαδικασία άφησε πληγές, απογοήτευση από συμπεριφορές συγγενών και πολλά αναπάντητα γιατί που με βασάνιζαν. Δεν άξιζε η ταλαιπωρία, αλλά τότε σκεφτόμουν ότι γινόταν αδικία εις βάρος του πατέρα, κυρίως εις βάρος του πατέρα μου. Εννοείται ότι βγήκε και στις δυο μας, μητέρα και κόρη, αυτοάνοσο νόσημα, θηρεοειδίτιδα Χασιμότου. Χασιμότου, υπάρχει μια περίπτωση να είναι και κληρονομικό, αλλά είναι αυτοάνοσο όντως. Βασικά το δικαστήριο που είχε φίλη, κάποιος είχε δανείσει ο πατέρας του σε κάποιο συγγενή χρήμα, το οποίο δεν τα επέστρεφε και έπρεπε να κάνω δικαστήριο για να τα πάρω. Στα φοιτητικά μου χρόνια ήμασταν μαζί με τη μητέρα μου, ζούσαμε στο ίδιο σπίτι. Την στήριξα και με στήριξε. Για περίπου 5 χρόνια τα οικονομικά μας ήταν δύσκολα και δουλεύαμε και οι δυο για να τα βγάλουμε πέρα. Άρα είχατε και θέμα οικονομικό και πήγατε στο δικαστήριο μόνο για το δίκαιο. Όμως παρόλα αυτή τη δοκιμασία, σπούδασα, απέκτησα πτυχίο, μεταπτυχιακό και εργάστηκα για 2 έτη σε μια πολυεθνική εταιρεία στο εξωτερικό. Εννοείται, ξέγνια στα φοιτητικά χρόνια δεν πέρασαν. Βέβαια, είχα τους φίλους μου, τις εξόδους μου, τα ταξιδάκια μου και κάποιες σχέσεις, μάλλον αδιάφορες. Το μεγάλο έρωτα δεν τον έζησα. Το πρόβλημα μου όμως ήταν πως ήμουν συνέχεια στενοχωρημένη. Συνέχεια όμως. Μήπως είχες και διάγνωστη κατάθλιψη τότε, μήπως. Καθημερινή συζήτηση στο σπίτι. Συνέχεια όμως και αυτό αντικατοπτριζόταν στο πρόσωπό μου. Καθημερινή συζήτηση στο σπίτι, η αδικία, η μοναξιά, η ανασφάλεια, τα γιατί κτλ. Διέξοδός μου ήταν το διάβασμα και τα όνειρα για το μέλλον. Όπως σας είπα, η μητέρα μου είναι μια γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα, έξυπνη και πολύ δημιουργική, αλλά σε πολλά κομβικά της σημεία της ζωής μου αποφάσιζε αυτή για μένα, για το καλό μου. Την αγαπώ και τη σέβομαι, αλλά θεωρώ ότι δεν μου έχει δώσει ποτέ πρωτοβουλία. Μετά τα 30 μου άρχισε να μου λέει δειλά-δειλά και κανένα μπράβο και σπανίως σωστή απόφαση πήρες. Συνεπώς όλο αυτό μήπως με έκανε να έχω χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ναι, όταν δεν έχεις
την απαιτούμενη και την αναμενόμενη επιβεβαίωση και θετική ανατροφοδότηση από τους γονείς σου και κυρίως από τη μητέρα σου με την οποία ήσασταν τόσο πολύ συνδεδεμένοι, ειδικά και μετά το θάνατο του πατέρα σου, αυτό επηρεάζει την αυτοεκτίμηση, ναι. Το παρόν. Είμαι περίπου 40 ετών, παντρεμένη και έχουμε ένα παιδάκι. Εδώ και αρκετά χρόνια έχω μια καλή θέση εργασίας σε μια μεγάλη εταιρεία. Είμαι ικανοποιημένη με την εργασία μου σε γενικές γραμμές και σε σχέση με το γενικότερο κλίμα οικονομικής κρίσης που επικρατεί. Παίρνω μια θεραπευτική αγωγή για ήπια μορφής κατάθλιψη, ενά την κατάθλιψη. Και έχω πάθει 4 φορές στη ζωή μου κρίσης πανικού. Την τελευταία φορά νοσηλεύτηκα και σε κλινική. Με παρακολουθεί ψυχίατρος. Δεν είναι κακό πράγμα. Πολλοί άνθρωποι γύρω μας όταν πάθω διαταραχή πανικού. Και ξέρεις, έχω την εντύπωση από την πείρα μου ότι αν ένας άνθρωπος έχει για χρόνια υποθάλπουσα κατάθλιψη, μια κατάθλιψη αδιάγνωστη, χωρίς να πάρει θεραπεία, χωρίς να κάνει ψυχοθεραπεία, χωρίς να πάρει αντικαταθλιπτική θεραπεία, είναι αρκετά πιθανόν στην πορεία να αναπτύξει διαταραχή πανικού έντονη. Γιατί η ψυχή μας και το σώμα μας μας προειδοποιεί ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Ψάχνω μέσα μου και η φωνή της συνείδησης μου μου λέει ότι αυτά ήταν τα όνειρά μου και δόξα τω Θεώ νιώθω ευλογημένη. Αλλά μήπως ήταν κάτι άλλο. Γιατί ενώ νιώθω ευλογημένη δεν είμαι ικανοποιημένη και πολλές φορές πλήττω. Τι στο καλό έχω και δεν απολαμβάνω την ευτυχία μου. Διαρκώς αναζητώ να ασχοληθώ με κάτι για να γεμίσω εσωτερικά. Τρομάζομαι τον εαυτό μου γιατί αναρωτιέμαι γιατί δεν είμαι ευχαριστημένη που έχω το παιδάκι μου, τον άντρα μου, το σπίτι μας και τις δουλειές μας. Το θεωρώ χαριστή εκ μέρους μου και έχω ενοχές, φοβερές ενοχές. Βάζω τη λογική μπροστά και προσπαθώ να ανασυγκροτήσω το μυαλό μου. Προσπαθώ να είμαι καλή μαμά, να είμαι φίλη και κοντά στο παιδί μου που είναι 10 ετών και με χρειάζεται. Να διαβάσει το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» για αυτό που λες ότι προσπαθεί να σε φίλη με το παιδί. Έχω κατεβάσει ταχύτητα στην καριέρα μου προκειμένου να είμαι πίσω στο σπίτι πριν τις 6 το απόγευμα και να αφιερωθώ στην οικογένεια μου. Μήπως αυτό είναι που σε ενοχλεί, το ότι έχεις κατεβάσει ταχύτητα στην καριέρα σου, γιατί δεν είναι απαραίτητο να κατεβάζει η γυναίκα ταχύτητα στην καριέρα της. Έχει περιπτώσεις που κατεβάζει ο άντρας ταχύτητα στην καριέρα του και είναι πιο κοντά στα παιδιά. Δεν είναι απαραίτητο η μάνα πάντα να είναι αυτή η οποία θα κρατήσει πίσω την επαγγελματική της ανέλυξη για τα παιδιά. Με τον σύζυγο μου είμαστε καλά σε γενικές γραμμές. Να σημειώσω εδώ. Α, μάλιστα. Ότι μόλις τα τελευταία 2 χρόνια ασχολείται σοβαρά με το γονεϊκό του ρόλο, έπειτα από έντονη απέτηση δική μου. Είχε επιλέξει να εργάζεται ακατάπαυστα γιατί αυτό τον γεμίζει ψυχικά. Ήθελε να κατακτήσει το όνειρό του και τα κατάφερε. Τουλάχιστον τώρα έχει την αναγνώριση στον τομέα του, αλλά όχι αξιόλογο οικονομικό κέρδος λόγω των υψηλών φόρων στους ελεύθερους επαγγελματίες. Τον αγαπώ και το θαυμάζω για τις γνώσεις του, απλώς με εκνευρίζει που είναι αναποφάσιστος και επιπόλαιος. Αναποφάσιστος σε όλους τους τομείς. Είναι όμως καλός άνθρωπος και συμβιώνουμε ευχάριστα. Αισθάνομαι ότι με αγαπάει. Δεν τον πιέζω να κάνει αυτό που θεωρώ εγώ σωστό, ώστε να έχουμε ισορροπία στη σχέση μας και για να απορρέει ένα θετικό οικογενειακό κλίμα στο παιδί. Συζητάμε, τον συμβουλεύω και μετά τον αφήνω ελεύθερο. Το ίδιο και εκείνος. Βέβαια, δεν έχουμε και δεν είχαμε ποτέ έντονη σεξουαλική ζωή. Γιατί πολλές φορές έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις, μελέτες ή ταξίδια ή βαριέται και το αναβάλει για άλλη φορά. Δεν υπάρχει τρίτο πρόσωπο από την πλευρά του ή τουλάχιστον δεν έχω καταλάβει κάτι εδώ και τόσα χρόνια. Αυτό το έχουμε συζητήσει μεταξύ μας άπειρες φορές και το έχω εξηγήσει πώς αισθάνομαι και ότι με ενοχλεί. Μέσα μου αισθάνομαι ότι με ακυρώνει σαν γυναίκα. Η απάντησή του δώσε μου λίγο χρόνο και θα φτιάξουν τα πράγματα. Δεν θα φτιάξουν τα πράγματα αν δεν κάνει θεραπεία ο άντρας σου. Αν δεν κάνει ψυχοθεραπεία και αν δεν πάει να τον εξετάσει κάποιος ουρολόγος και να δούμε τι συμβαίνει με τη λυπητό του. Το κενό και η αναζήτηση έρχεται και στο κομμάτι της εργασίας μου. Ενώ μου αρέσει και νιώθω καλά, διαρκώς αναζητώ κάτι καλύτερο με αποτέλεσμα να τρέχω σε διάφορες συνεντεύξεις και μετά να μην δέχομαι την προσφορά που μου γίνεται όταν αυτό συμβεί, γιατί είτε είναι μακριά από το σπίτι και συνεπώς από το παιδί, είτε γιατί τρέχω εγώ την οικογένεια, διότι δεν υπάρχει σταθερό πρόγραμμα εργασίας του συζύγου και χρειάζεται, για παράδειγμα, συχνά να φεύγω από την εταιρεία για να πάρω το παιδί από το σχολείο κτλ. Βοηθάει και η μητέρα μου, αλλά προσπαθώ να μην την επιβαρύνω, γιατί βγαίνουν γκρίνιες και πλέον δεν αντέχω. Ναι, όλους τους έχεις πάνω σου κι εσύ. Οι γονείς του συζύγου έχουν αποβιώσει και δεν υπάρχει άλλη οικογενειακή βοήθεια. Αυτό όμως ντρέπομαι να τα πω στο ψυχίατρο μου. Γιατί ντρέπεσαι? Γιατί ντρέπεσαι? Να μην ντρέπεστε. Προφασίζομαι το άγχος στη δουλειά, την επιβλητική μορφή της μητέρας μου και κάποια προβλήματα υγείας που είχε το παιδί όταν ήταν βρέφος,
που όμως με τη βοήθεια του Θεού ξεπεράστηκαν. Έκανα ή κάνω κάπου λάθος? Ειλικρινά ζητώ τη βοήθειά σας. Το λάθος που έκανες είναι που δεν συζητάς με το ψυχίατρο σου για αυτά που σε προβληματίζουν και είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να κάνεις και ψυχοθεραπεία παράλληλα πέραν από τη φαρμακευτική αγωγή. Διαβάζω το update που ήρθε 4 μήνες μετά. Πρόσφατα ξεκινήσαμε συναντήσεις, μπράβο, είδες, μπράβο, συμβουλευτική σε κλινική ψυχολόγο εμείς οι γονείς και ξεχωριστά ατομικά το παιδί για να ξεκλειδώσει τον εσωτερικό του κόσμο. Στη διάγνωση έχει βγει πόρισμα ότι έχει θλίψη, το μωρό δηλαδή, ώστε να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Σε αυτές τις συναντήσεις συμμετέχει και ο σύζυγος, τώρα. Πριν από 5 χρόνια πήγαινα μόνη μου, διότι είχε δουλειά. Μπράβο, πολύ καλό αυτό. Τώρα δουλεύει το ίδιο πολλές ώρες, αλλά μόνο στην πόλη μας και αφιερώνει ποιοτικό χρόνο και στο παιδί. Έχω ηρεμήσει που ασχολείται με το γονεϊκό του ρόλο. Σε αυτό το κομμάτι έχουμε πρόοδο. Εμείς σαν ζευγάρι στην ίδια κατάσταση. Δεν έχει αλλάξει κάτι ακόμη. Κάνω υπομονή και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να ψάξω να βρω ευτυχία κάπου αλλού. Δυστυχώς το δοκίμασα μέσα στα πλαίσια ανάγκης για επιβεβαίωση και δεν μου άρεσε καθόλου. Επίσης ξεκίνησα ένα χόμπι. Με ξεκουράζει πνευματικά και ψυχικά. Όλο το Σαββατοκύριακο είμαι χαρούμενη. Έγραψα την εργασία για αυτό μου το χόμπι και βγήκε από μέσα μου αρκετός πόνος. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φιλενάδα. Γιατί δεν μπορείς να χαρείς την ευτυχία σου, γιατί δεν είναι ευτυχία. Έτσι απλά. Συγγνώμη, είμαι κοινική. Αυτό που περιγράφεις, ότι έχεις τώρα στη ζωή σου, το γάμο σου, το παιδί σου, τον άνδρα σου, τη δουλειά σου, τη μάνα σου να μένει μαζί σας ή κοντά σας, δεν ξέρω εγώ τι, δεν είναι ευτυχία. Μπορεί για τους άλλους να φαίνεται ευτυχία. Μπορεί συμβατικά να είναι ευτυχία. Στην πραγματικότητα όμως τι βιώνεις? Έχεις you have been robbed by your teenage and childhood years. Σε έχουν ληστέψει καταστάσεις. Σου έχουν κλέψει καταστάσεις τα εφηβικά και τα πρώτα νεανικά σου χρόνια. Την ξεγνιασιά και την ανεμελιά των πρώτων χρόνων της εφηβείας, το μετό χρόνο της νεότητας αλλά και της εφηβείας. Σου πω ένα παράδειγμα. Η κόρη μου, η οποία τώρα είναι 20 ετών και είναι δευτεροετής φοιτήτρια αστυνομική στην Αγγλία, ήρθε τα Χριστούγεννα και ήρθε και μας είδε εμάς εδώ στη Λευκοσία δύο βράδια νομίζω έμεινε σε εμάς και τις υπόλοιπες μέρες ήταν στην Πάφο που είναι η υπόλοιπη οικογένεια, που είναι οι φίλες της, όπου είναι οι γονείς μου κλπ. Όταν έφευγε προχθές για την Αγγλία, μου λέει: «Μαμά, στενοχωριέσαι που δεν πέρασα πολύ χρόνο μαζί σας?» Και της είπα: «Κόρη μου, πού θα περνούσες καλύτερα, να είσαι μαζί μας εδώ στο χωριό που δεν έχει κάπου να βγεις έξω, που δεν είναι οι φίλες σου κοντά και αυτά, ή να είσαι εκεί που έχεις όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους κοινωνικοποιείσαι και πας για καφέδες με τις φίλες σου και τα ξαδέρφια σου?» Μου λέει: «Πέρασα πολύ ωραία στην Πάφο». Οπότε της λέω: «Δεν θα στενοχωρηθείς για μένα, γιατί στην ηλικία σου πρέπει να ζεις για σένα και εγώ να ζω για μένα. Όταν όμως ήσουν φοιτήτρια, συγκατοικούσες με τη μάνα σου, η οποία όπως περιέγραψες μετά το θάνατο του πατέρα σου σταμάτησε να εργάζεται. Προφανώς έπαθε καταθλιψάρα η μάνα σου. Και όλο αυτό το κλίμα που περιγράφεις το πολύ αρνητικό, γιατί σε εμάς, γιατί αυτή η αδικία, γιατί αυτή η ατυχία κλπ. Κλπ. Τα δικαστήρια και όλα αυτά σου έχουν κάνει ζημιά ψυχολογική. Και όπως υπέθεσα προτού διαβάσω το update, σου προκάλεσαν και κατάθλιψη. Λοιπόν, έχεις κατάθλιψη, έχεις μια μάνα η οποία είναι προφανώς συνεξαρτώμενη από σένα ή πολύ συνδεδεμένη μαζί σου ή εσύ είσαι συνεξαρτώμενη από αυτήν, δηλαδή έχετε μια σχέση εξάρτησης. Έχεις έναν άνδρα ο οποίος φαίνεται επιπόλαιος, φαίνεται ανώριμος ψυχοσυναισθηματικά και ο οποίος έχει και θέμα σεξουαλικό. Η σχέση σας έχει θέμα σεξουαλικό. Στην ηλικία που είσαι, γύρω στα 40, είναι αφύσικο να γίνονται πάρα πολύ αραιές οι ερωτικές επαφές και όπως επίσης ήταν αφύσικο και γύρω στα 25, 26, 27 ποτέ ήσουν που γνώρισες τον άντρα σου. Υπάρχει περίπτωση ο άντρας σου να έχει χαμηλή λίπητο. Υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται με ψηλή λίπητο, που έχουν μεγάλη επιθυμία για ερωτική ζωή, άνθρωποι με μέτρια λίπητο και άνθρωποι με χαμηλή λίπητο. Ο άντρας σου μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που έχει χαμηλή λίπητο. Μπορεί όμως ο άντρας σου να έχει αχώδη διαταραχή ή ακόμη και καταθλιπτική διαταραχή και ο ίδιος και αυτό να έχει ως αποτέλεσμα την πτώση της λίπητο. Οφείλει ένας άνδρας ο οποίος είναι παντρεμένος και η γυναίκα του λέει ότι έχει παράπονο
που η σεξουαλική του ζωή είναι τόσο αραιή και τόσο χλιαρή, οφείλει να πάει να το ψάξει. Έχει ευθύνη να πάει να το ψάξει. Αν εγώ έχω χαμηλή λίπητο και δεν με νοιάζει το σεξ και αποφάσισα να ζω μόνη μου, δεν ενοχλώ κανένα. Αν όμως έχω χαμηλή λίπητο ή έχω κατάθλιψη αδιάγνωστη και αθεράπευτη και δεν έχω, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο θέμα σεξουαλικό, ουρολογικό, δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχω και αδικό τη σύντροφο μου ή τον σύντροφο μου από το δικό μου πρόβλημα το σεξουαλικό, τότε φταίω. Γιατί μία από τις συμφωνίες που κάνουν δύο άνθρωποι που παντρεύονται είναι να έχουν και σεξουαλική ζωή. Όχι απλώς να είναι πιστοί ο ένας στον άλλο, αλλά να το κάνουν κιόλας. Όχι μόνο να μην το κάνουν με άλλους, αλλά να το κάνουν και μεταξύ τους. Είναι πρόβλημα η έλλειψη σεξ. Και επίσης βλέπω ότι έχεις αναλάβει πάρα πολλές ευθύνες. Άρα η ζωή σου είναι δύσκολη, γιατί είναι και το παιδί σου μικρό. Αυτό που είπες ότι έχει διαγνώσει κλινική ψυχολόγος ότι το παιδί έχει θλίψη, αυτό δείχνει ότι δεν είναι ευτυχία που ζεις. Ζεις σε μια δύσκολη κατάσταση. Ζεις σε μια δυστυχία, ίσως. Η δυστοκία, να το πω πιο ελαφριά, που έχεις να διαχειριστείς και τη μάνα σου, έχεις να διαχειριστείς και το παιδί, έχεις να διαχειριστείς και τον άνδρα σου και έχεις να διαχειριστείς και όλη αυτή την έλλειψη ξεγνιασιάς και ανεμελιάς που είχες μεγαλώνοντας. Άρα πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία, ναι, και πρέπει και ο άνδρας σου να κάνει θεραπεία και να το αναφέρεις αυτό στις συναντήσεις με τον ψυχολόγο, να το αναφέρεις στο κομμάτι το σεξουαλικό. Όπως και σε συναντήσεις με το ψυχίατρο να το αναφέρεις. Γιατί παίζει πάρα πολύ ρόλο ο σεξουαλικός παράγοντας και ο ερωτικός παράγοντας και στην υγεία της σχέσης ενός ζευγαριού, αλλά και στην ευτυχία ενός ανθρώπου. Λέγεται ότι μέσα στη... όταν γίνεται η ερωτική επαφή ενός ζευγαριού, πρώτον, κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής και μετά την κορύφωση, ο εγκέφαλος παράγει την ορμόνη οκυτοκίνη, η οξυτοκίνη, η οποία θεωρείται η ορμόνη της αγάπης, ο νευροδιαβαστής της αγάπης, που μας κάνει να νιώθουμε όμορφα με τον εαυτό μας και με τους άλλους και πιο αγαπητικά. Και επίσης, λέγεται για τις γυναίκες αυτό το πράγμα, ότι επωφελούνται από την ερωτική επαφή με τον σύζυγο τους, του γεγονότος ότι μέσα στο σπέρμα περιέχονται ουσίες αντικαταθλιπτικές. Εντάξει. Είναι χρήσιμο το σεξ. Είναι απαραίτητο για μια ευτυχισμένη ζωή ενός ανθρώπου που είναι παντρεμένος, ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε συντροφική σχέση. Δεν νοείται γάμος χωρίς σεξ. Άρα, μην το ρίχνεις πάνω σου ότι εσύ και καλά είσαι ανικανοποίητη και εσύ και καλά έχεις πρόβλημα. Υπάρχουν θέματα για τα οποία να μιλήσεις ανοιχτά και με τον ψυχίατρο σου, αλλά και με τον ψυχολόγο στον οποίο πάτε μαζί με τον άνδρα σου. Η αλήθεια μας σώζει. Σου στέλνω την αγάπη μου και εύχομαι σύντομα να τα ξεπεράσετε. Φιλιά!